Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαβαρά. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά ο χειρουργός με αυτό το μικροσκόπιο έχει ανά στιγμή μια ιστολογική εικόνα μπροστά του και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να παρακολουθεί την, το αποτέλεσμα τη κίνηση των εργαλείων του και το, αποτέλεσμα, το άμεσο αποτέλεσμα του ιστού. Περνάμε στο τελευταίο μέρο των διαλέξεων που είναι ουσιαστικά μια αναφορά στη χρήση αυτού του χειρουργικού μικροσκοπίου στην χειρουργική αμφιβληστροειδούς οχράς. Ε, όπως προανέφερα και ο κύριος Σαμαράς, βλέπουμε ταυτόχρονα ουσιαστικά μια ιστολογική εικόνα και α, η εφαρμογή του OCT μικροσκοπίου έχει να κάνει σε περιπτώσεις επί αμφιλιστροειδικών μεμβρανών ο πόνο χράς που ανέπτυξε ο κύριος Γεωργίου διαβητικής α, οχροπάθειας, ε, σύνδρομα έλξης οχράς, δηλαδή όταν το ιαλοειδές τραβάει στο κέντρο ακριβώς στην οχρά, όπως βλέπετε σε αυτή την εικόνα της οπτικής τομογραφίας, Αυτά είναι ρουτίνα, είναι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κάνουμε τέτοια περιστατικά. Optic Disc Speed είναι μια άλλη πιο σπάνια κατάσταση, ίσως δεν αξίζει τον κόπο να τον αναφέρομαι. Πολύ κάνουμε κάθε εβδομάδα και επίση είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσει ε, φλεγμονών του οπιστίου μέρου, αμφιλιστροειδού ή αλλοειδού και επίση στην αμφιλιστροειδοπάθεια τη προορότητα. Θα ήθελα να δείξω ένα βίντεο με το φακό που προανέφερε ο κύριος Τσίγκο. Είναι ο φακό ο Λέκο. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό 48 ετών άντρα, χωρί καταράκτη. Από τραύμα είχε πέσει μέσα στο Ιαλοϊδέ ο κρυσταλλοειδής φακός και γίνεται με την μέθοδο κατά κάποιο τρόπο φακοθρυψία στο επίστοιο μέρο αφαίρεση. Τώρα, αυτό που έχω κάνει εδώ είναι έχω βάλει δύο τελείε σε σήματα και να η εφαρμογή του OCT που βρίσκεται μόνο του τι δύο τελείε. Στη συνέχεια θα αρχίσω να μετακινώ το μικροσκόπιο για να δω αν το OCT ακολουθεί ουσιαστικά αυτά, τα σημάδια που έχω βάλει και ουσιαστικά αυτό μα δείχνει ότι είμαστε στη σωστή θέση στο μαρκάρισμα και είναι Πάρα πολύ σημαντικό ώστε να κεντραριστεί απόλυτα ο Φακός ε, Σολέκο Καρνεβάλη. Καρνεβάλ είναι το όνομα του χειρουργού που α, το σχεδίασε, Σολέκο είναι το εμπορικό όνομα. Εδώ γίνεται μια διάνοιξη ε, ε, μερικής σκληροτομής ε, ώστε να μπορέσουμε να ε, ε, βγάλουμε την άγκυρα που είπε ο κ. Τσίκος, να ο Φακός, ο Καρνεβάλε, και το κάνουμε αυτό γιατί πρέπει να θάψουμε τα άκρα κάτω από σκληρό και όχι κάτω από επιπεφικότητα. Γιατί αν το κάνουμε, αν έχουμε δηλαδή τα πόδια κάτω από την επιπεφικότητα, μπορεί πολύ εύκολα ο ασθενής να κάνει ενδοφιλμύτητα, ειδικά αν προσβληθεί από στρεπτόκοκο, που είναι δραματικές οι εξελίξει. Να λοιπόν μέσα από έναν ε, βάζουμε τον φακό μέσα. Στο επίπεδο τη Ήριδα και με μια λαβίδα περίπου μισού χιλιοστού διαμέτρου, πιάνουμε το ένα μέρο, α το πούμε, την μία άγκυρα του φακού και σιγά σιγά το τραβάμε έξω. Είναι πάρα πολύ εύκαπτο αυτό ο φακό. Μπορεί να καταστραφεί λίγο εύκολα και θέλει λίγο προσοχή στι κινήσει, αλλά έχει μεγάλο κεντρικό τμήμα που σχεδόν καλύπτει όλη την Ήριδα, Όσου έχουμε βάλει, δεν έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα και οι ασθενεί είναι πάρα, πάρα πολύ ευχαριστημένοι διότι ο φακό δεν μετακινεί. Κινείται και επίση δεν παίρνει καμία κλίση. Σε άλλου σκληρικού φακού υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Επίση δεν φαίνεται ότι παράγει φλεγμονέ. Βέβαια δεν έχουμε ετών εμπειρία, αλλά μέχρι στιγμή τα αποτελέσματα Θα μπαίνει λοιπόν που βγαίνει το άλλο μέρο τη άγκυρα. Και εδώ δένουμε τι σκληροτομέ για να θάψουμε τα δύο Άκρα. Θα ήθελα να δείξω μερικά βίντεο με τη χρήση οσιτή που ουσιαστικά κάνουμε κάθε εβδομάδα σε περιστατικά ρουτίνα. Αυτό είναι ένα σύνδρομο έλξη. Αυτέ οι δύο πάνω γραμμέ είναι το Ιαλοειδέ που δεν ξεκόλλησε γιατί το DNA μα όρισε να μην ξεκολλήσει και πρώτα αφαιρούμε το Ιαλοειδέ αφού το βάψουμε με τριαμσινολόνι, το λεγόμενο και ένα κόρτι είναι η πιο εκπληκτική βαφή ε, και αθώα σχετικά βαφή για το Ιαλοειδέ και θα, σ, στη συνέχεια αρχίζουμε την αναρρόφηση ε, του Ιαλοειδού με αυτό το εργαλείο που ονομάζεται Βιτρέκθορ και να το ΟΣΙΤΗ. Προσέξτε ότι ενώ βάζω το μπλε, το ΟΣΙΤΗ δεν επηρεάζεται καθόλου. Δηλαδή και τι, παρεμβάλλεται η βαφή, το ΟΣΙΤΗ δεν αλλάζει καθόλου. Και εδώ με τη λαβίδα αρχίζουμε την αφαίρεση της επιαμφιλιστροειδικής μεμβράνης που είναι σαν να ξεκολλάμε ένα αυτοκόητο από μια ευθεία επιφάνεια. Εδώ είναι αφαίρεση της έσω αφοριστικής μεμβράνης, όπως είχε δείξει ο κύριος Γεωργίου. Είναι, θεωρείται, πιο δύσκολη κίνηση στην οφθαμολογία, γιατί αυτή η μεμβράνη έχει πάχος 2-3 μικρά, δηλαδή 2-3 χιλιοστά του χιλιοστού, και δεν πρέπει να αγγίξουμε τον αμφιλιστροειδή, γιατί θα προκαλέσουμε βλάβη ή αιμορραγία να τον αγγίξουμε. Οπότε Θέλει λίγο προσοχή, έτσι πάντα είναι κανείς σεlly, με ένα σχετικό άγχος όταν αφαιρεί την ασοφοριστική με μεμβράνη. Εδώ είναι μια οποιο χράσο από μια τεχνική σχετικά πρόσφατη που λέγεται inverted flap. Μια άλλη αφαίρεση, επί αμφιλιστροειδικής μεμβράνης που το CT μας δείχνει ακριβώς σε πραγματικό χρόνο πώς αφαιρείται ουσιαστικά αυτή η μεμβράνη και πώς γίνεται μια μικρή διάταση των παρακείμενων ιστών, ιστολογικών δομών όταν ουσιαστικά αφαιρούμε τη μεμβράνη. Εδώ μια αφαίρεση εσωφοριστικής μεμβράνης μαζί με α, α, μεμβράνη και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το σιτή να δούμε μέχρι πού πάει. Ένας πεσμένος εντοφακός, ο άνθρωπος αυτός είχε χειρουργηθεί από καταράκτη. Με, απελευθερώνουμε όλη την έξη πρώτα αφαιρώντας το γελοειδές γύρω από τον εντοφακό και στη, όπως βλέπετε έχει πέσει με τη θήκη μαζί ο ενδοφακός και στη συνέχεια με μια κίνηση τριών βημάτων χρησιμοποιώντας δύο λαβίδες φέρουμε τον φακό επάνω, αφαιρούμε τον ενδοφακό μαζί με την θήκη και στη συνέχεια θα βάλουμε έναν φακό καρνεβάλεν. Να λοιπόν πάλι η χρήση του οσιτή στο πρόστιο μέρος. Είναι απόλυτα ουσιαστικά πάλι και σε αυτήν την περίπτωση οι δύο τελείες. Να ο δείκτης του OCT που μας επιβεβαιώνει ότι έχουμε απόλυτο κεντράρισμα σχετικά με το σχεδιασμό όπου θα γίνουν δύο τομές ώστε να μην υπάρχει εκτροπή και στη συνέχεια ενώ εδώ έχουμε κάνει μια λίγο μεγαλύτερη τομή χωρίς ετζέκτορα μπαίνει ο φακός κατευθείαν μέσα και με την ίδια τεχνική θα βάλουμε τις άγκυρες μεταξύ του σπυρικού φλαπ και του Τη στιγμή που ουσιαστικά βγει το πόδι ε, αυτό της άγκυρας από την οποία με τη λαβίδα έχει τελειώσει η επέμβαση γιατί έχει κεντραριστεί μόνο στο απόλυτο φακός όπως βλέπετε να βγαίνει στο σημείο αυτό μόλις γίνει αυτό πρακτικά όλα είναι θαυμάσια έχει τελειώσει δεν χρειάζεται κανένα χειρισμό μια. Ε, περίπτωση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς που να ουσιαστικά ε, μία από τις οργανώσεις που έχει γίνεται αναρρόφηση αφού έχουμε αφαιρέσει το ιαλοειδές του υποαμφιλιστροειδικού υγρού και να με το OCT. Λοιπόν, αυτή τη λεπτομέρεια δεν θα την είχαμε σαν πληροφορία, δεν είχαμε το OCT. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή οποία Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε και στην οχρά, να την αποκαταστήσουμε ταυτόχρονα με την αποκόλληση και εδώ γίνεται αναρρόφηση από μια δεύτερη ρογμή πιο πάνω του υποαμφιλιστροειδικού υγρού και ένθιση στη συνέχεια αερίου. Laser. Μια μεμβράνη εδώ ε, ε, όπου ο υπερενθουσιώδη νέο χειρουργό έχει αφαιρέσει θαυμάσια τη μεμβράνη, αλλά θέλει για λόγου ομορφιά να αφαιρέσει και το υπόλοιπο και να που αγγίζει με τη λαβίδα τον αμφιλιστροειδή. Αλλά έχοντα αυτή την εκπληκτική τεχνολογία πάμε, βλέπουμε ακριβώ εκεί που αγγίξαμε με τη λαβίδα αν έχει γίνει οπή. Και βλέπουμε στην αιμορραγία αν έχει γίνει ε, 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 κάποια άλλη βλάβη. Δεν έχει γίνει καμία, οπότε συνεχίζουμε σαν να μην έγινε τίποτα. Ε, αν είχε γίνει οπή, η εγχείρηση θα άλλαζε εντελώ, θα χρειάζονταν. Λέιζερ, αέριο κλπ. που δεν θα ήταν επιθυμητό. Ε, θα ήθελα να κάνω λοιπόν μια αναφορά στο τι νέο υπάρχει στο χώρο μας. Το 2019 θεωρείται ουσιαστικά η χρονιά της γονιδιακής θεραπείας και πριν δύο εβδομάδες σε ένα παγκόσμιο συνέδριο στο Παρίσι είχαμε όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν την γονιδιακή θεραπεία αλλά ίσως θα πρέπει ε, να πούμε ότι υπάρχουν πάνω από 200 γονίδια, ενδεχομένω πάνω από 300 που είναι υπεύθυνα για γενετικές παθήσεις, οι οποίες θεωρούνται μέχρι σήμερα αθεράπευτες. Και ας δούμε τι είναι ακριβώς το γονίδιο. Είναι ένα μέρος του DNA, όπως βλέπετε σε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση πρωτεϊνών, οι οποίες μπαίνουν μέσα α, στον πυρήνα του κυτάρου και παράγουν λοιπόν, πρωτεΐνες ικανές για τη λειτουργία, τη σωστή λειτουργία του κυτάρου. Όταν υπάρχει μια μετάλλαξη, δηλαδή το DNA, το γονιδίο είναι ελληματικό, τότε ή παράγεται ή δεν παράγεται πρωτεΐνη και σε αυτά που δεν παράγεται αφορά κυρίως αυτό που λέμε υπολοιπόμενος σωματικός τύπος και είναι το καλύτερο μοντέλο για να χρησιμοποιηθούν οι γονιδικές θεραπείες. Η ιδέα λοιπόν είναι να μπει ένα νέο γονιδιακό υλικό σε ένα όχημα το οποίο χρησιμοποιείται, κατασκευάζεται από ιό και αυτό να μεταφερθεί με τον ιό, μέσα ουσιαστικά στον πυρήνα του κυττάρου, το μέρος του ιού να εξαφανιστεί σε λίγες μέρες και ουσιαστικά το νέο γονίδιο να αναλάβει μια παρασκευή ειδικό, να δώσει το μήνυμα, δηλαδή τον κωδικό, ώστε να παράγονται κανονικές πρωτεΐνες μαζί με την βοήθεια άλλων μοριακών σχηματισμών που ονομάζονται Προμώτε, προαγωγή ώστε να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια και στη συνέχεια να αρχίσουν τα κύτταρα να λειτουργούν προς ένα περισσότερο φυσιολογικό. Τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι συναρπαστικό στις μέρες μας γιατί αναμένεται να δώσει λύση σε πάρα πολλά προβλήματα που θεωρούνται αθεράπευτα και αυτό γίνεται σήμερα πια με έγκριση και θα σας πω τι εννοώ για πρώτη φορά με χειρουργική αφιολιστροειδούς και ένθιση του γονιδιακού υλικού κάτω από την οχρά που θα σας δείξω σε λίγο τι ακριβώς γίνεται. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις συγγενείς όπως η αχρωματοψία, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μια καλή εικόνα, όπως βλέπετε στην αριστερή πλευρά του βίντεο, ούτε την ημέρα κυρίως, αλλά μερικές φορές ούτε τη νύχτα, και αυτό συμβαίνει γιατί ε, τα γονίδια είναι τέτοια ώστε ε, δεν είναι επαρκής η παρουσία πρωτεϊνών. Όταν πέφτει λοιπόν το φως δεν γίνεται η ε, ε, μεταβολή, η χημική μεταβολή ώστε να παραχθούν τέτοιες ουσίες, ώστε να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός μεταφοράς σήματος μέσω των στον ενιακό λογό που δίνει την εικόνα. Ενώ στο φυσιολογικό γίνεται αυτό, όπω βλέπετε σε αυτό το βίντεο, στην αχρωματοψία δεν δουλεύουν ουσιαστικά ε, τα, οι φωτοϋποδοχείς, άρα δεν ε, στέλνεται το μήνυμα στον ηλιακό λόγο. Αυτά λοιπόν που επιχειρείται είναι με δύο γονίδια στην ε, περίπτωση τη ε, ε, αχρωματοψίας και την έγχυση γονιδιακού υλικού στο κατάλληλο σημείο κάτω από την οχρά να ενεργοποιηθεί προ ε, ε, μια ε, υγιή αντίδραση όλη αυτή η κατάσταση για να επαναλειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά αποβλέπουμε μέσω του ιού στην γονιδιακή παραγωγή μιας υγιούς πρωτεΐνης και στην βελτίωση της λειτουργίας. Αυτή είναι μια κατάσταση που έχει αρχίσει από το 1997. Μακρύς και δύσκολος ήταν και ίσως είναι ακόμη ο δρόμος, αλλά υπήρξαν και μερικές αναφορές επίση μετά το 1970. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός, ένας νεαρός 26 ετών, ο οποίος προσφέρθηκε να υποβληθεί πριν 20 χρόνια σε, στην πρώτη γονιδιακή θεραπεία που επιχειρήθηκε στη Φιλανδέλφια με τη χρήση ιών, πέθανε αφού ολοκληρώθηκαν τρεις μέρες στην εντατική μετά από πολυοργανική ανεπάρκεια γιατί ο ιός έκανε μια τεράστια ζημιά σε όλα τα όργανα του, νεφρή, εγκέφαλο, τα πάντα και αυτό ήταν δραματικό για αυτή την πορεία στο χώρο αυτής της οφθαλμολογίας. Αυτό όμως που έχουμε σήμερα, το 2019, είναι η έγκριση ενός καινούριου φαρμάκου που αφορά επί του παρόντος μόνο ένα γονίδιο, που αυτό είναι το RPE 65 γονίδιο, το οποίο μπαίνει κάτω από την οχρά ή από αμφιλιστροειδικά. Το RPE65 γονίδιο είναι ένα γονίδιο που είναι, φαίνεται να είναι υπεύθυνο για μια ομάδα συγγενών παθήσεων του αμφιλιστροειδού σε διστροφιών, όπως είναι η μελαχρωστική αμφιλιστροειδοπάθεια η συγγενία μαύρος λεμπέρ και ακόμη και η γυροειδής ατροφία καθώς επίσης και μερικές άλλες καταστάσεις. Το φάρμακο αυτό που είναι ουσιαστικά γονιδιακό υλικό ονομάζεται. Λουξτούρνα και το 2019 όπως είπα είναι η χρονιά εφαρμογής αυτού για πρώτη φορά κλινικά με άδεια πια. Αυτό γίνεται με έγχυση μιας μικρής ποσότητας αυτού του υλικού μέσα. Στο Παρίσι ε, είχε ε, υπήρξε μια διάλεξη όπου ήρθε ο πρώτος άνθρωπος που υποβλήθηκε σε αυτή τη θεραπεία που είναι σήμερα 20 Ετών και είναι φοιτητή από το Βέλγιο και είχε μεταβεί στην α, α, Φιλαδέλφια για να υποστεί για πρώτη φορά πριν 10 χρόνια αυτή την επέμβαση. Ήταν ένα άνθρωπο που, όπω περιέγραφε ο ίδιο, όταν έβγαινε με την οικογένειά του, ήταν απόλυτο μαύρο το βράδυ. Τα πάντα ήταν εντελώ τυφλό και μέρε μετά τη θεραπεία αυτή περιέγραψε το πιο εντυπωσιακό θέμα να είναι τη στιγμή που απογειώνονταν βράδυ το αεροπλάνο τη Φιλαδέλφια για να πάει στο Βέλγιο, ότι μπορούσε και έβλεπε αρκετά α, καλά για αυτό που θεωρούσε εκείνος τα φώτα α, της πόλης καθώς απογειώνονταν το αεροπλάνο. Έ, το σπουδαίο ποιο είναι, ότι έχει διατηρήσει αυτό το όφελος οράσεω που πήρε 10 χρόνια μετά. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι ε, δουλεύει και όχι μόνο δουλεύει, αλλά κρατάει και, ένα, και για αρκετό χρόνο. Βέβαια, ακόμη χρησιμοποιεί παστονάκια, αλλά μπορεί και σπουδάζει, μπορεί και διαβάζει με υπολογιστή και η ζωή του έχει αλλάξει από τότε. Αυτό και καθώ και μερικοί άλλοι που έχουν υποβληθεί. Έτσι, λοιπόν, αυτή η θεραπεία έχει και αυτέ κάποιε ενδείξει. Θα πρέπει για να γίνει να μην είναι πλήρω ατροφική η περιοχή τη οχρά, αλλά να υπάρχουν κάποιε ενδείξει ότι υπάρχουν ακόμη λειτουργικά κύτταρα μέσα σε μια περιοχή περίπου 3-4 χιλιοστών από το κέντρο της οχράς, όπως δείχνει αυτός ο κύκλος, αλλιώς επί του παρόντος δεν μπορεί να δουλέψει και ουσιαστικά βελτιώνει τον κύκλο που εμπλέκεται με τη βιταμίνη Α και την παραγωγή χρωστικών που είναι υπεύθυνε για την φυσιολογική λειτουργία των φωτοϊποδοχέων. Τώρα, ποιο είναι ο τρόπος, αυτό δεν είναι εγχείρηση για το λουξτούρνα, αλλά είναι μια εγχείρηση που κάνουμε ρουτίνας ακριβώ όπως το λοξιτούρνα θα χρησιμοποιηθεί. Α, αυτό θα μπορούσε να είναι το λοξιτούρνα. Εδώ βέβαια είναι TPA που χρησιμοποιούμε για να μετακινήσουμε μία υποχρική μοραγία από νεοαγίωση Με αυτό το ε, 41G ε, ε, λεπτή βελόνι αρχίζουμε και βάζουμε το TPA που κατ' επέκταση είναι το λοξιτούρνα ώστε να πάει ακριβώς κάτω από το κέντρο της οχράς. Υπάρχουν κίνδυνες σε αυτό. Γι' αυτό η OCT, ε, ε, το OCT μικροσκόπιο είναι εκπληκτικό στο να επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό πεδίο δηλαδή κάτω μεταξύ μελαχρωστικού επιθυλίου και αμφιλιστροειδούς και επίσης να μην υπάρχει σχήση του ιστού. Αν δεν πει το φάρμακο αυτό της γονιδιακής θεραπείας στο σωστό σημείο τότε απλώς δεν δουλεύει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η προσφορά του OCT μικροσκοπίου σε αυτές τις θεραπείες που μάλλον έρχονται εδώ απλώς είναι η ένθεση αερίου. Όπως είπα, είναι, αυτό είναι ακριβώς η ίδια α, τεχνική ρουτίνα, τεχνική που κάνουμε για άλλους λόγους, αλλά αυτή θα είναι και η τεχνική του Λουξτούρνα. Επομένως, είναι σημαντική η χρήση αυτή, γιατί ε, για τη σωστή τοποθέτηση. Ε, Τώρα, σαν προποθέσει για να γίνει αυτή η θεραπεία, πρέπει να υπάρχει ο CT μικροσκόπιο 1 και εντατική θεραπεία για κάθε ενδεχόμενο γεγονότα που έχουμε στην κεντρική κλινική. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα αυτή τη θεραπεία, το κόστο του φαρμάκου για κάθε μάτι, ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 450.000 δολάρια μόνο το φάρμακο και ε, αυτό σημαίνει ότι είναι περίπου ένα εκατομμύριο, ε, ε, κοντά στο ένα εκατομμύριο δολάρια δηλαδή η εφαρμογή του. Κάτι πρέπει να γίνει βέβαια με αυτό γιατί οπωσδήποτε ε, δεν προσεγγίζεται εύκολα αυτό το ποσό. Ε, αυτή η θεραπεία έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και για τη θεραπεία για την ηλικιακή εκφύληση. απλώς πρέπει να βρεθούν τα σχετικά γονίδια και για όλες αυτές τις παθήσεις ακόμη και για την εκφυλιστική μοιοπία και νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε έτσι συναρπαστική πραγματικά θεραπεία με την οφθαλμολογία ίσως να ηγείται στο θέμα των γονιδιακών θεραπείων. Τώρα, από πλευράς τεχνολογίας, τι είναι ε, επόμενο. Υπάρχει μία ε, ε, προσθήκη που θα γίνει σε αυτό το μικροσκόπιο που έχουμε, που είναι μία 3D τεχνολογία. Ήδη αυτή η τεχνολογία υπάρχει και μάλιστα ε, σχεδιάσουμε να την... Ε, ε, από την άλλη, από μια άλλη εταιρεία που είναι εξίσου καλή τεχνολογία και ελπίζουμε πως θα την δοκιμάσουμε τον επόμενο μήνα. Αλλά τι ακριβώς προσφέρει ή θα μπορεί να προσφέρει. Για παράδειγμα, σχεδιάζεται, αντί να γίνονται βαφές πραγματικές μέσα στην ΟΧΡΑ, το OCT μικροσκόπιο με αυτή την 3D τεχνολογία που δίνει πολύ υψηλότερη ανάλυση ενδεχομένως από το κοινό μικροσκόπιο θα, θα βάζει τεχνητά, ψεύτικα δηλαδή μόνο του, την χρώση των ιστών και ουσιαστικά θα μπορούμε χωρίς πραγματική χρώση και θέματα τοξικότητας να έχουμε βαμμένους ιστούς που να είμαστε σε θέση να τους αφαιρούμε το ίδιο εύκολα ή καλύτερα από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Αυτά είναι τα λίγα που ήθελα να σας πω σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και για μια φορά ακόμη σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας καθώς επίσης ευχαριστώ όλους τους θαυμάσιους ομιλητές που μας ανέλησαν όλα αυτά τα τρέχοντα θέματα στην τεχνική της χειρουργικής στην Ευχαριστώ με θερμά.